Το ποδήλατο πλέον αντιπροσωπεύει τον σύγχρονο τρόπο ζωής και μετακίνησης μέσα στην πόλη. Ο ποδηλατικός σύλλογος Πήγασος Ξάνθης δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια με μεγάλη επιτυχία στην πόλη της Ξάνθης και έχει φέρει μέχρι στιγμής πολλές μεγάλες διακρίσεις τόσο σε περιφερειακό όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο. Φροντίζει όμως να ενημερώνει συνεχώς τους νέους και τα μικρά παιδιά για τις θετικές συνέπειες από την χρήση του ποδηλάτου σε σχέση με το περιβάλλον, την άσκηση, την υγεία, τη χαρά και την παρέα, καθώς και πολλά άλλα. Ο Πήγασος Ξάνθης έχει αυτή τη στιγμή 50 γεγραμμένα μέλη, παύλα, αθλητές. Τα μέλη φυσικά είναι πολύ περισσότερα, αλλά οι αθλητές του είναι πάνω από 50. Με δελτίο στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Παίρνουν μέρος σχεδόν κάθε εβδομάδα σε αγώνες και ειδικά σε δύσκολους αγώνες όπως είναι τα πανελλήνια πρωταθλήματα, τα οποία διεξάγονται σε όλη την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, ένα σημαντικό γεγονός που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην πόλη μας είναι ο 8ος Ποδηλατικός Αγώνας Δρόμου Γιορτών Παλιάς Πόλης την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου. Ο αγώνας θα είναι συνολικής διαδρομής 86 χιλιόμετρων με ώρα εκκίνησης 11.30 το πρωί για τις κατηγορίες με αγωνιστικά δελτία και 11.35 για τις open κατηγορίες μπροστά από το γήπεδο του ΑΟΚΣ. Να μην ξεχάσουμε να πούμε και το πολύ σημαντικό ραντεβού το οποίο είναι και για την πόλη μας και για το Σύλλογο και γενικά για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Στις 4 Σεπτέμβρη, έτσι υπενθυμίζουμε ότι έχουμε τον αγώνα δρόμου, διαδρομής 85 περίπου χιλιόμετρων. Θα ξεκινήσουμε από την πόλη της Ξάνθης, θα πάμε διαδρομή προς τις θάλασσες, θα κάνουμε το γύρο διανύοντας τα κομμάτια Άβδυρα, Πορτομόλο, Μάνδρα και θα ξαναγυρίσουμε στην Ξάνθη. Όπως είπα, είναι γύρω στα 85 χιλιόμετρα. Είναι μια πολύ γρήγορη διαδρομή. Θα έρθουν πάρα πολλοί αθλητές και από όλη την Ελλάδα. Έχει πανελλήνιο χαρακτήρα ο αγώνας. Και νομίζω ότι είναι ένα μοναδικό θέμα. Η εκκίνηση είναι μπροστά στο γήπεδο του ΑΟΚ Ξάνθης. Οπότε όποιος θέλει γίνεται Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί. 11.30 ώρα είναι η εκκίνηση. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να δει ένα μοναδικό θέμα. Όλο ένα και περισσότεροι είναι οι ποδηλάτες που κυκλοφορούν εντός και εκτός πόλης, δίνοντας το σύνθημα για το μέλλον που περιμένει το δημοφιλή δίτροχο. Σιγά σιγά οι πόλεις προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των ποδηλατιστών και δημιουργούν ποδηλατοδρόμους, φιλικές συνθήκες κυκλοφορίας, αλλά και ενισχύουν τις προσπάθειες αγωγής και διαμόρφωσης ποδηλατικής εναλλακτικής συνείδησης.